Θα πάμε στην Αγία Μαρίνα στα Χανιά. Μικρή και μεγάλη και σε αυτή την περίπτωση και σε αυτή την τοποθεσία και σε αυτή την περιοχή βούτυξαν προκειμένου βέβαια να νιώσουν την ευλογία και να πιάσουν και το σταυρό. Βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο στους τοπικούς φορείς, ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στον πολιτιστικό και μορφωτικό σύλλογο της Αγίας Μαρίνας, με την ονομασία βέβαια Τα Θοδωρού. Μάλιστα ελευθέρωσαν και περιστέρια για συμβολικούς λόγους. Πάμε να συνδεθούμε και να συναντήσουμε την κυρία Μαρία Πατεράκη, είναι αντιπρόεδρος του συλλόγου. Κυρία Πατεράκη, την καλησπέρα μας. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσω. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, με υγεία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Για πείτε μας λίγο. Βέβαια, σας ακούμε και σας βλέπουμε. Μας ακούτε? Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν. Για πείτε μας λίγο. Ναι, σας ακούω. Για τη σημερινή ημέρα, πόσοι συμμετείχαν, αν είστε ικανοποιημένοι, τα συναισθήματα, πώς νιώσατε. Λοιπόν, να σας πω, καταρχήν είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί μετά από 3 χρόνια που δεν κάναμε τον αγιασμό των υδάτων, 2 φορές λόγω COVID και την πρώτη φορά λόγω καιρού, είμαστε πολύ χαρούμενοι βέβαια που ξαναβρεθήκαμε όλο το χωριό και κάναμε τον αγιασμό των υδάτων. Βέβαια, όχι μόνο μικροί και μεγάλοι, όλος ο κόσμος ήταν χαρούμενος. Βέβαια και ο πολιτιστικός σύλλογος Τα Θοδωρού, πραγματικά τα μέλη του προσπαθούν διαχρονικά να κρατήσουν ψηλά τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις μας. Και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και σήμερα, όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια, αν εξαιρέσουμε έτσι την επιδημιολογική Βέβαια. Κρίση, που βγαίνεται μπροστά, με πρωταγωνιστές τα νέα παιδιά. Ναι. Ακριβώς. Το θέμα είναι πως όχι μόνο πολιτιστικός, γιατί και εμάς μας μάθανε οι μεγαλύτεροι μας να κρατάμε τα έθιμα, να γιορτάζουμε κάθε γιορτή ξεχωριστά. Εμείς έχουμε τη χαρά και τη τιμή εδώ στο χωριό να έχουμε τον πατέρα Γεώργιο Περάκη, ναι. που κρατάει πολύ ψηλά έθιμα και χωρίς αυτό φυσικά δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Έτσι όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι, μαθαίνουμε από τους μεγαλύτερους, προσπαθούμε για το καλύτερο. Έχετε προγραμματίσει κάτι για το επόμενο διάστημα, κάποια εκδήλωση, κάτι το οποίο αξίζει να αναφέρουμε? Προσπαθούμε, ελπίζουμε να είναι καλός ο καιρός, να κάνουμε κάτι τις απόκριες. Μάλιστα. Αν πάνε όλα καλά, κάτι κανονίζουμε για τις απόκριες. Διαχρονικά, μία φορά το χρόνο πηγαίνετε και στα Θοδωρού, έτσι δεν είναι? Όπως έπρεπε, είχαμε κάποιες δράσεις, μας βοήθησε ο καιρός πολύ. Βέβαια, κάθε χρόνο πάμε και κάνουμε και κέρασμα για τους ανθρώπους που έρχονται. Μάλιστα, λοιπόν. Την καλησπέρα μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.